Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε απεργιακό κλειό σήμερα η χώρα από τις κινητοποιήσεις που έχει κηρύξει η ΓΕΣΕ με τη συμμετοχή της ΑΔΔ. Με προβλήματα θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες, χειρόφρενο για πολλές ώρες τραβούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με προσωπικό ασφαλείας δέχονται τα νοσοκομεία. Τις βασικές αξιώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα μετά και το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου αναμένεται να αποκαλύψει σήμερα από την Ουάσιγκτον ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις. Το κατά πόσο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν είναι αρκετά ώστε να καταστήσουν το χρέος της χώρας μας βιώσιμο, καθώς και η επιμονή του Ταμείου σε προκαταβολικά μέτρα για τα πρωτογενή πλεονάσματα των 3,5% είναι κάποια από τα σημεία που αναμένεται να αποσαφινιστούν. Την πλάτη φαίνεται να γίνουν οι καταναλωτές σε όσες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν την Ελλάδα, μεταφέροντας την έδρα τους στο εξωτερικό ή την παραγωγή τους σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας στον δρόμο δεκάδες εργαζόμενους. Οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας που όμως παράγονται στην Ελλάδα από εταιρείες που συνεισφέρουν στην οικονομία. Με 10.000 ευρώ αγοράζει σπίτι και με λιγότερα. Εκεί έχουν φτάσει οι τιμές των ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε βέβαια για μικρές γκαρσονιέρες σε υποβαθμισμένες περιοχές όπως η Κυψέλη και τα Πατήσια. Η αγορά τους όμως μπορεί να είναι μια καλή μικρή επενδυτική κίνηση. Ανωδικά άνοιξε στη σημερινή συνεδρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών με το Γενικό Δίκτυο Τιμών ακυμένη σε 624,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,37% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.